Κοιτάξτε, νομίζω όλοι γίναμε μάρτυρες των τελευταίων τοποθετήσεων του κυρίου Ερντογάν, ειδικά μια ομιλία του που είχε και έντονο αλυτρωτικό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Άρα, νομίζω όφιλε μια απάντηση ο Έλληνας πρωθυπουργός όσον αφορά τις δικές μας κόκκινες γραμμές επί των ζητημάτων εθνικής κυριαρχίας. Διότι, αν θέλετε, για πρώτη φορά, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, μας έχει συνηθίσει ο κύριος Ερντογάν πολλές φορές να απευθύνεται με αγοραίο τρόπο, ακόμα και σε ομολόγους του διεθνώς. Αλλά αυτή τη φορά μιλούσαμε για μεγάλα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Προφανώς δεν είναι ένας ο λόγος, είναι πολλοί. Ασφαλώς υπάρχει και η διάσταση η εσωτερική της Τουρκίας. Αυτό κυρίως όσον αφορά, αν θέλετε, την ένταση των μηνυμάτων. Ειδικά όταν έχεις απέναντί σου μια κεμαλική αντιπολίτευση που παραμένει βασιλικότερη του βασιλέως. Αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι, αν θέλετε, η συσσωρευμένη οργή, θυμός των Τούρκων πολιτών, του Μέσου Τούρκου, όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας, που δεν είναι ή δεν φαίνεται να είναι ανατάξιμη. Αυτό αποτυπώνεται και σε μια σειρά από διεθνούς δείκτες, ακόμα και το βαθμό, ξέρετε, του μεγέθους κοινωνικής δυστυχίας που βιώνει ένας άνθρωπος. Ασφαλώς, πέρα όμως από όλα αυτά, υπάρχει και ο δομικός χαρακτήρας του τουρκικού αναθεωρητισμού. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο, αν θέλετε, ιδεολογικό υπόβαθρο όσον αφορά τη στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, διότι, ξέρετε, δεν πάει εδώ πέρα η Ελλάδα από μόνη της. Κουμπώνει και πάλι σε ένα αφήγημα που ρίχνει νερό στο μήλο του αντιδυτικισμού, ότι η χώρα μας αποτελεί τον πολιορκητικό κρυό της Δύσης, που κυκλώνει την Τουρκία, που δεν της επιτρέπει να μεγαλώσει. Τώρα, αν έχει όμως κάτι ενδιαφέρον, ανησυχεί ο κόσμος όμως, κύριε καθηγητά, αν τελικά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα θερμό επεισόδιο, έστω και λίγων ώρων, όπως αναφέρουν κάποιες εφημερίδες, κάποια δημοσιεύματα της Γερμανίας, και αν τελικά μπορεί να αποφευχθεί αυτή η άσκημη εξέλιξη των πραγματικών. Για να έρθω πάνω σε αυτό και να δούμε λίγο, αν θέλετε, το τι έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι κάνει μια συστηματική προσπάθεια η Τουρκία σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως η χώρα που βρίσκεται σε άμυνα, κρατήστε το αυτό, απέναντι σε μια Ελλάδα που επιτίθεται με διάφορους τρόπους. Δεν απευθύνεται σε εμάς με όλα αυτά που λέει, γιατί ένας μέσος ακροατής θα πει: μα τι είναι αυτά που ακούμε. Απευθύνεται στη διεθνή, αν θέλετε, κοινή γνώμη, που δεν είναι όλοι ιδιαίτερα μοιημένοι, οι περισσότεροι θα έλεγα καθόλου, με τα ελληνοτουρκικά. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν συμβεί κάτι επί του πεδίου, υποθετικά, και τα επεισόδια πιθανόν θα είναι πολλά μέχρι τις τουρκικές εκλογές, αν γίνουν, πότε θα γίνουν, μέσα σε ποιο περιβάλλον. Όταν εννοείται επεισόδια που θα είναι πολλά. Ενώ επεισόδια καταρχήν σε επίπεδο ρητορικής, αλλά ενώ από πολλά επεισόδια που θα περάσει όλη αυτή η διαδικασία από κλιμάκωση έως κλιμάκωση και ξανά έναν φαύλο κύκλο, γιατί επισέρχονται εδώ και άλλοι παράγοντες. Τώρα ακούει ότι τα μηνύματα που στέλνει η Αμερική, είδαμε και το ΝΑΤΟ κατά περίεργο τρόπο, τέλος πάντων, να παίρνει μια σχετική θέση. Υπάρχουν τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούει ο Τούρκος Πρόεδρος. Προφανώς. Μεταξύ άλλων είναι και εκλογές επιβίωσης για τον ίδιο. Και ξέρετε, πολλές φορές ένα από τα λάθη που γίνεται με τους αυταρχιστές είναι ότι μπορεί να αλλοιωθεί και το πολιτικό τους αισθητήριο. Παρόλο που ο Ερντογάν είναι, αν θέλετε, ένας πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα και δεινός τακτικιστής, έχει κάνει και αρκετά λάθη. Στην τρίωξη όμως συγκυρία που αναφέρεστε, θεωρεί ότι έχει αέρα στα πανιά του. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω με τους Αμερικανούς, συνεχίζοντας να, αν θέλετε, να έχει το όπλο ότι αλλιώς θα φας περισσότερη Ρωσία στην πλάτη σου. Παίζει δηλαδή όλο αυτό το ρωσοτουρκικό εκρεμές. Και σε αυτό το πλαίσιο εργαλειοποιεί και τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, αν δεν μου δώσει αυτά που θέλω, βλέπε αναβάθμιση F-16, mm-hmm. εγώ μπορώ να δημιουργήσω μια κρίση με την Ελλάδα που είναι το τελευταίο που θέλεις για τη συνοχή του ΝΑΤΟ, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική. Σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον και κλείνω με αυτό και η Γενική Συνέλευση του ΙΕ που γνωρίζετε θα τοποθετηθεί και ο Τούρκος. Σε λίγες ημέρες. Θα ανοίξει όλη τη βεντάλια και εδώ θα είμαστε. Και να δούμε αν θα έχουν κάποιες συναντήσεις έκπληξη σε αυτή την.
Ναι, δούμε. Να δούμε και τι θα γίνει με τους διάβολους επικοινωνίας. Διότι αντιλαμβάνεστε και αυτό είναι ένα θέμα και το άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά πρέπει να υπάρχουν. Ειδικά όταν ξέρετε πολλές φορές φοβόμαστε και ένα ατύχημα. Νομίζω ότι στο τέλος της μέρας, αν θέλετε, εναπόκειται στην άλλη πλευρά. Αν είναι διατεθειμένοι να συμβαστούμε κάποιους θεμελιώδεις κανόνες που δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξουν. Να είστε καλά,